Αυτό, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, ίδρυσε το 2020 εταιρεία στα κατεχόμενα μαζί με τον αρχημαφιόζο Χαλίλ Φάλιαλη, που δολοφονήθηκε το Φεβρουάριο του 2022. Η εταιρεία ασχολείται μάλιστα με αγοραπολισία ακινήτων στα κατεχόμενα. Όλα αυτά και ενώ εκκρεμούσε έντελμα σύλληψη κατά του αρχιμαφιόζου συνεταίρου του. Θα επιστρέψουμε σε αίθουσα σύνταξη και στον Προκοπή Ιθουκηδίδη έχει την πληροφόρηση Προκόπη. Καλησπέρα σα. Ε, ναι, έχουν μετατρέψει τα κατεχόμενα εδάφη τη Κύπρου σε πίσω αυλή τη Τουρκία. Ο Ερτογάν και οι συνεργάτε του διακινώντα ναρκωτικά και ξεπλένοντα χρήματα που προέρχονται από παράνομε δραστηριότητε. Η τελευταία αποκάλυψη στην οποία προέβηκε η ιστοσελίδα Nordic Monitor είναι χαρακτηριστική. Σύμφωνα με τι αποκαλύψει, ο υφυπουργό εξωτερικών τη Τουρκία Γιασίν Σερήμ, γιο του Μαξού υπεύθυνου για τα μυστικά κονδύλια του Ερτογάν, ίδρυσε εταιρεία στα κατεχόμενα που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων, Τη εστίαση και των νυχτερινών μαγαζιών. Σε αυτό το σημείο μπαίνει στην ιστορία ο αρχιμαφιόζος Βαρόνο των Ναρκωτικών δολοφονηθέντα το Φεβρουάριο του 2022, Χαλίλ Φάλγιαλι. Ο Φάλγιαλι είναι ένα από του τρει συνεταίρου σε αυτή την επιχείρηση μαζί με τον υφυπουργό εξωτερικών και τον αδερφό του. Να, σταρά. Πατέρα και γιο συνεπώ δουλεύουν για τον Ερτογάν. Ο μεν πατέρα στα κονδύλια που αφορούν μυστικέ επιχείρησει τη Τουρκία. Ο δε γιο συνεργάζεται με μαφιόζου, πουλώντα και αγοράζοντα περιουσία στην κατεχόμενη Κύπρο. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η εταιρεία του Γιασίν Serim υπάρχει από το Δεκέμβριο του 2020 και ενώ εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη στην Τουρκία του Χαλίλ Φάλιαλι. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Φάλιαλι δολοφονήθηκε με τον τρόπο την ώρα που σύμφωνα με τι πληροφορίε, είχε στην κατοχή του βίντεο υψηλό βαθμών Τούρκων αξιωματούχων σε προσωπικέ του στιγμέ, καθώ εκτό των άλλων ο Φάλγιαλη εξέδιδε γυναίκε. Αυτά τα βίντεο τα χρησιμοποιούσε για να εξασφαλίζει την ασυλία του. Η οικογένεια του Υφυπουργού Εξωτερικών τη Τουρκία έχει και μια κατασκευαστική εταιρεία στη, στα κατεχόμενα, τη Serim Company, που δραστηριοποιείται, όπω είπαμε, στα κατεχόμενα. Έχει πραγματοποιήσει επενδύσει σε ακίνητα μεταξύ του 2003 και 2010, ενώ έκτισε του κοιτώνε και τα κτίρια στην Πανεπιστήμια του λεγόμενου Αμερικανικού Πανεπιστημίου στην Κερίνια, όπου και σπούδασε ο εν λόγω κύριο. Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε πολύ, Προκόπη. Υποτάσσεται στα.